Όλοι μαζί με μένα έχει μεγάλη σημασία και η ψυχιατρική σου άποψη. Δηλαδή, να σου πω τώρα, πρόκειται για άτομα απολύτως ανασφαλεία βέβαια και δουλικά, τα οποία λειτουργούν υπό το κράτος μιας κάλυψης ασφάλειας που τους παρέχει μια ψευτοσυλλογική ταυτότητα, μέλος της Χρυσής Αυγής, η οποία τους επιτρέπει να απεκδίονται, να αποβάλουν την ατομική τους ταυτότητα, που ατομική ταυτότητα σημαίνει ευθύνη, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, άμα τους δει κανείς σε κανένα, το καθένα σε χωριστά, όχι σαν μέλη μιας ομάδας, θα διαπιστώσει ότι δεν διαθέτουν περισσότερες καταστρεπτικές τάσεις από μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων με κάπως αυξημένες καταστρεπτικές τάσεις. Αλλά όταν αυτό το πράγμα, η αίσθηση ατομικής ευθύνης, έρεται, καταργείται μέσω της αποδοχής της συλλογικής ταυτότητας, Χρυσή Αυγή, τότε μετατρέπονται σε τυφλούς καταστροφής, διότι καλύπτονται οι ατομικές ευθύνες μέσα από τη συλλογική ευθύνη. Επίσης, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι άτομα τα οποία λατρεύουν μόνο τη δύναμη, τίποτα άλλο. Και πολύ περισσότερο τη δύναμη που τους επιτρέπει να εξουσιάζονται ένα άλλο άτομο και παράλληλα να υποτάσσουν αδιαμαρτύρητα στην δύναμη των ιεραρχικά ανωτέρων, της ανώτερης εξουσίας δηλαδή. Το βλέπουμε πως στέκονται προσοχή μπροστά σε κάτι καραγκιόζιδες τους αυταρχικές τους. Το τρίτο είναι ότι ερεθίζονται πάντα μόνο από αβοήθητα άτομα. Ποτέ δεν θα τους δεις να χτυπιούνται με ισότιμους αντίπαλους. Λοιπόν, πάντα. Και επίσης διακατέχονται από μια σεξουαλική πολυματικότητα, η οποία υποκινείται ανάμεσα στα άλλα και από το γεγονός ότι βιώνουν μια τρομακτική άσκηση του σώματός τους παίρνοντας και αναβολικά, τα οποία έχουν σαν συνέπεια και τις μίκρες του πέους, να πούμε. Αυτό έχει σαν, από την άλλη μεριά, σαν αποτέλεσμα, από τη μία μεριά να ποθούν τις γυναίκες, αλλά από αφορμή τη σεξουαλική υπολειμματικότητά τους να αντιμετωπίζουν υποτιμητικά τις γυναίκες, γι' αυτό και η ανδροκρατική αυτή ιδεολογία που κυριαρχεί, να περηφανεύονται για τη σεξουαλική τους επάρκεια σε ένα επίπεδο εντελώς επιφανειακό και παράλληλα να βασανίζονται από το φόβο της σεξουαλικής τους ανεπάρκειας, και με αποτέλεσμα να τα βάζουν με κάποιον πάντα αβοήθητο, ένα μετανάστη, έναν φοιτητή κτλ. Και να αποκτούν μέσω από αυτής της επιβολής, της βίαιης συμπεριφοράς, ταυτότητα ατομική και δήθεν εθνοτική. Δηλαδή, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μέσω από αυτή τη διαδικασία γίνονται δήθεν ο εαυτός τους και είναι άνδρες. Λοιπόν, στο φως αυτής της ψυχιατρικής προσέγγισης, δεν νομίζω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολιτικούς όρους ή εν λόγω κύριοι. Μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την διαμόρφωση συνθήκων κρατικής λειτουργίας που να διασφαλίζει τους δύο βασικούς παράγοντες που έχει ανάγκη η κοινωνία. Κάθε κοινωνία, όχι μόνο η δική μας. Τον παράγοντα προστατευτική παρουσία και τον παράγοντα κοινωνικοπρονιακή λειτουργία. Χωρίς αυτά τα δύο, διαρκώς θα αυξάνεται η ισχύς των διαφόρων αυτών άθλιων μορφωμάτων, και δεν με ενδιαφέρει πώς λέγονται, άθλια μορφώματα είναι, και θα απειλήσει κάποτε συνολικά την κοινωνία. Με άλλα λόγια, εάν δεν θέλει η ψευτοκλεπτοκρατική δίθεν δημοκρατία να αυτοκτονήσουμε σαν κοινωνία, θα πρέπει επιτέλους να αρχίσει να λειτουργεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης μερικών βασικών κρατικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την επιβίωση της όποιας κοινωνίας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό δεν τα βάζω μαζί τους. Εγώ τώρα έχω μια μακρά ιστορική προσέγγιση και ψυχιατρική προσέγγιση σε αυτά τα φαινόμενα και δεν τα πολυπολογίζω όσο το κράτος σέβεται τον εαυτό του και λειτουργεί σαν κράτος. Από τη στιγμή όμως που το κράτος μεταμορφώνεται σε συμμορία, αυτά τα φαινόμενα είναι δεδομένο και αναπόφευκτο να μας απειλήσουν. Άρα λοιπόν η ευθύνη βαρύνει αυτούς που μετέτρεψαν το κράτος σε συμμορία.